Από τα φρέσκα χρέη, φόροι που δεν πληρώθηκαν ενέρχονται σε 2,038 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 714 εκατομμύρια ευρώ τον Ιανουάριο. Σχεδόν ένα στους δύο φορολογούμενους έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία, ενώ 1,83 εκατομμύρια οφειλέτες απειλούνται με κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων. Λίγο πριν έρθει η ρύθμιση των οφειλών σε 120 δόσεις, τα στοιχεία της ΑΔΕ δείχνουν ότι το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος μαζί με τις ισορρευμένες οφειλές των προηγούμενων ετών διαμορφώθηκε το Φεβρουάριο σε 104,652 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 18,251 δισεκατομμύρια έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτα έισπραξη, περιορίζοντας το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο σε 86,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το πρώτο δείγμα του έτους με τη χρήση αναγκαστικών μέτρων εισπράξης και ρυθμίσεων η ΑΔΕ κατάφερε να βάλει στο ταμείο κάτι λιγότερο από 900 εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα εισπράχτηκαν 652 εκατομμύρια ευρώ από τα παλιά ληξιπρόθεσμα χρέη και περίπου 1 στα 10 ευρώ των φρέσκων ληξιπρόθεσμων χρεών, ποσοστό 11,3%, με τις εισπράξεις από αυτό το μέτωπο στα 229 εκατομμύρια ευρώ. Σχεδόν ένα στους δύο φορολογούμενους έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές. Τα στοιχεία δείχνουν συνολικό αριθμό οφειλετών 4.5773 έναντι 4.124.197 τον Ιανουάριο, με τους οφειλέτες τους οποίους δίνεται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα έσπραξης να φτάνουν στο 1.836.253 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Υπό αναγκαστικά μέτρα έσπραξης βρίσκονταν το Φεβρουάριο 1.186.380 φορολογούμενοι ή ποσοστό 64,58% των οφειλετών στους οποίους μπορούν να επιβληθούν αναγκαστικά μέτρα.